Φτάσαμε. Όχι, έχει ακόμη. Έχει ακόμα. Έχουμε μέλλον, μάλιστα. Καλή εβδομάδα, κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχει πάτο αυτό το πράγμα. Δεν έχει το βαρέλι πάτο. Μάλιστα. Τι γίνεται με το χρέος, γιατί τώρα ανακαλύψαμε ότι αυξήθηκε? Όλοι γνωρίζαμε το που πήγαινε το χρέος. Το γεγονός ότι μας παραμυθιάζανε οι διάφοροι τύποι, τύπου Στουρνάρα με το όνομα κτλ., δεν νομίζω ότι πρέπει να μας. Πώς να το πούμε, προβληματίζει ιδιαίτερα. Να σκεφτούμε μόνο για να καταλάβουμε τι σοι τράπεζες έχουμε. Να σκεφτούμε ότι τρεις μέρες πριν είχε βγει το δελτίο της Alpha Bank από τους περίφημους αναλυτές της, άξιος ο μισθός τους, και δεν μπορεί να, είναι από αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων που θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω άνεργους. Τους τραπεζίτες λέτε τώρα? Τους τραπεζίτες και τους αναλυτές τους. Ναι. Οι οποίοι τρεις μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία μας λέγανε ότι αυτοί υπάρχουν κάποιοι κακόβουλοι τύποι οι οποίοι μιλούν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Από πού και πού. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή είναι 320 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά, λοιπόν, και το κόστος του δημόσιου χρέους, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή το τι πληρώνουμε σε τοκοχρεολύσια, είναι σχεδόν υπερδιπλάσιο σαν ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι πληρώναμε το 2009. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας τώρα το Σαββατοκύριακο ότι αν χρειαστούμε περαιτέρω στήριξη θα είναι της τάξης των 10 δις ευρώ και θα είναι χωρίς μέτρα, λέει. Θα είναι μια μίνι στήριξη απλά. Επίσης, ναι, το Υπουργείο Οικονομικών το Σαββατοκύριακο μας είπε ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους είναι ένα φαινόμενο παροδικό. Ναι, είναι όλα παροδικά. Είναι και η ζωή του ανθρώπου είναι παροδική μέχρι να πεθάνει. Ναι. Το ίδιο είναι και το χρέος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι έτσι, μέχρι να πεθάνεις είναι παροδικό αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι τι κάνουμε ενώσο δεν έχουμε πεθάνει. Και αν θα μας δώσουν τα 10 δις, αν τα χρειαστούμε και χωρίς μέτρα, θα μας τα χαρίσουν. Πάντα δηλαδή, έτσι δεν γίνεται τώρα. Μάλιστα. Εδώ και 3 χρόνια δεν μας δώσουν χωρίς μέτρα. Το νιώθουμε. Ναι, αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Γιατί αυτός ο τύπος που λέγεται Στουρνάρας, με το όνομα μάλιστα, λοιπόν. Δεν μας έλεγε πριν μια εβδομάδα ότι αν δεν πάρουμε μέτρα, αν δεν ανοίξουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, θα κακοποιήσουν οι τράπεζες? Τι νέα μέτρα? Μέχρι και οι τράπεζες δυσαρεστήθηκαν από τη δήλωση αυτή πάντως. Ναι, θέλουν να πω κανένα προφανώς, γιατί δημιουργούν κατάσταση πανικού σε μια εποχή όπου θέλουν να δείξουν ότι πάνε καλά. Ναι. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί καν ακόμη η περίφημη ανακεφαλαιοποίηση. Η κερδοσκοπία με τα περίφημα warrants που βγάλανε οι τράπεζες δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οπότε το να βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και να κάνει τέτοιου τύπου δηλώσεις ότι είναι στο πρόθετο της κερδοσκοπίας, καταλαβαίνετε ότι μάλλον παίζει και ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας εκτός όλων των άλλων που έχουμε επισημάνει. Λοιπόν, σε βάρος των τραπεζικών συμφερόντων, υπέρ της παρέας του Λονδίνου που είναι και αυτός μέλος. Mm-hmm. Υπάρχει και μια γενικότερη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, το βλέπουμε και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, μπορώ να πω, τις τελευταίες μέρες. Και υπάρχει και μια εσωκυβερνητική κριτική προς το πρόσωπό του, πλέον πολύ έντονη. Βλέπετε να φεύγει, να μας αφήνει? Δεν ξέρω αν θα φύγει, γιατί δεν νομίζω ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης του κ. Σαμαρά ή κάποιον άλλον στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι η επιλογή βρίσκεται ξεκάθαρα στο εξωτερικό. Μάλιστα. Μιας και είπατε εξωτερικό, από την Γερμανία πάντως δυσαρεστείται η κυρία Μέρκελ πάρα πολύ με την κουβέντα αυτή. Το ότι αρχίζει να φαίνεται ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα, δηλαδή, γιατί οι Γερμανοί δεν το ξέρουν ακόμα ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Από εκεί τι βλέπετε, θα αλλάξουν στάση μετά τις εκλογές, θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το παιχνίδι του στουρθοκαμιλισμού, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι θα συνεχίσουν σε αυτή την, προφανώς, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής αυτή τη στιγμή. Να δούμε γενικότερα το πώς είναι η κατάσταση, δεν είναι δηλαδή κάτι το, πώς να το πούμε, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, θα εμφανιστούν τα δεδομένα της οικονομίας σε μέγεθος τα οποία θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μίλαγα πριν μία εβδομάδα με κάποιους επιχειρηματίες από την Ιαπωνία, όπου μου εκφράζανε την απορία το τι θα γίνει με τον τουρισμό στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή ανακοινώνουν 3 στα 4 ξενοδοχεία της χώρας ότι μετά τον Οκτώβριο θα μπουν στο άρθρο 99. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει γενική κατάρρευση στο μόνο τομέα της ελληνικής οικονομίας που αυτή τη στιγμή φέρνει κάποιο εισόδημα. Δεν λέω ότι είναι το εισόδημα του επίπεδου του παραμυθιού που μας λένε, 17 εκατομμύρια
Ναι, ναι. Για αγρίους, έτσι. Λοιπόν, όμως είναι ακριβώς, είναι το μόνο που φέρνει κάποιο εισόδημα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται γενική κατάρρευση και σε αυτόν τον τομέα. Όπως ακριβώς είναι στην οικοδομία, στη βιομηχανία, οπουδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι η ύφεση, αυτό που λέμε ύφεση, μάλλον η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Άρα σε αυτές τις συνθήκες, το να μιλάμε τώρα ότι μπορούμε να κρατήσουμε, να το πούμε έτσι, την έξωθεν καλή μαρτυρία με δηλώσεις τύπου, ξέρω εγώ, success story ή να εμφανίζουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία και όλα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ λίγο. Τώρα, κύριε Καζάτη, λίγο να σταθούμε σε αυτό το θέμα του τουρισμού, αν θέλετε. Είναι και λίγο επίκαιρο, μιας και τώρα τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού θα έρθει αυτή η κατάρρευση που πέσανε οι τιμές, ας πούμε, και δεν βγαίνουν πλέον. Γιατί από τη μια πλευρά κόσμος ήρθε, το βλέπουμε και εμείς ότι ήρθε κόσμος. Ναι. Αλλά γιατί τα ξενοδοχεία, εφόσον ήρθε κόσμος, πάνε για κατάρρευση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάρρευση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τι πράξεις έχεις. Ο κόσμος που ήρθε, καταρχήν, δεν είναι αυτό τα 17 εκατομμύρια για τα οποία συζητάμε. Ναι. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το νούμερο. Άλλωστε, τα 17 εκατομμύρια είναι οι αφίξεις. Και δεν ήταν μόνο οι αφίξεις των ξένων, αλλά και των ντόπιων. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, σημασία έχει τι εισόδημα αφήνουν στην οικονομία. Ναι, αυτό λέω. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που μας είχαν ζαλίσει 2-3 χρόνια να πέσουν οι τιμές και πέσαν, έγινε αυτό? Όχι. Κάθε άλλο. Έχουμε μείωση των εισπράξεων από τον τουρισμό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα σοβαρό ποσοστό μείωση που κινείται από το 9 έως το 10%. Με τα πρώτα στοιχεία, ενδεχομένως να χτυπήσει 20%, γιατί αυτού του τύπου τουρισμός που διαμορφώνεται είναι είτε all inclusive είτε κρουαζιέρα, οι οποίες ελέγχονται από ξένα κυκλώματα και βεβαίως όλες οι πληρωμές γίνονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε τα μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αδυνατούν να τα απεξέλθουν. Και από τη μια βεβαίως υπάρχει μια κατηγορία που απλά λέει λατή την επιχείρησή της και σηκώνει και φεύγει, μιλάμε για τους εργοδότες. Αφήνουν να πληρώνουν τους εργαζόμενους, εφορία, τράπεζες και τα ρέφα. Και μια άλλη που πραγματικά δυνατή να ανταπεξέλθει, ακόμη και με το δεδομένο ότι φέτος στον τουρισμό δουλεύαν εργαζόμενοι με προκαταβολές μισθών που τους χρωστάνε από την προηγούμενη σεζόν. Μάλιστα. Άρα, όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση, πού ακριβώς βασίζεται η ανάκαμψη, ποια ανάκαμψη? Στην πραγματικότητα έχουμε και τουλάχιστον ακόμη και στα πιο τουριστικά μέρη, μια κατάσταση όπου πραγματικά, σας λέω, συζητώντας με τον Ρόβερτς από το εξωτερικό, μας λέγανε αυτό ακριβώς, και ιδιαίτερα από την Ιαπωνία, που μιλάμε για έναν τουρισμό υψηλού εισοδήματος και που κατά κανόνα άφηνε και στην υπόλοιπη οικονομία κάποιο εισόδημα. Και είναι πανικόβλητη, γιατί είναι ακριβώς. Τα 3 στα 4 ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονταν έχουν δηλώσει ότι από τον Οκτώβριο και μετά μπαίνουμε στο άρθρο 99. Μάλιστα. Κύριε Καζάτη, καταλαβαίνω, η ερώτηση που θα σας κάνω στη συνέχεια δεν σας το ρωτώ ως μελλοντολόγο, δεν είστε μελλοντολόγος, αλλά επειδή συνήθως οι προβλέψεις σας είναι έγκυρες, πέφτετε μέσα, θα σας κάνω μια λίγο γενική ερώτηση και θα ζητήσω κάτι δύσκολο, μια συγκεκριμένη απάντηση. Τι βλέπετε εν τέλει να γίνεται με τη χώρα μας, τι να περιμένουμε, δηλαδή θα πάμε εκτός ευρώ, θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι που θα πεθάνουμε στο χειρουργικό τραπέζι? Κοιτάξτε να δείτε, στο βαθμό που δεν θα αντιδράσει ο κόσμος, αν δεν αντιδράσει ο κόσμος και δεν τεινάξει στον αέρα όλο αυτό το συγκεκριμένο καθεστώς, θα πάμε έτσι μέχρι να πεθάνουμε όλοι. Μάλιστα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το οικόπεδο. Εγώ το φωνάζω από το 9, το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Ούτε το τι έχουμε χτίσει εμείς σε αυτό το οικόπεδο, ούτε το αν κατοικούν 9 με 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το οικόπεδο τους ενδιαφέρει. Και πρέπει να ξεφορτωθούν και την ιδιωτική κατοικία, την ιδιοκατοίκηση δηλαδή. Φυσικά το δημόσιο έτσι αλλιώς το έχουν πάρει τον πλήρη έλεγχο. Λοιπόν, και φυσικά από τους ηθαγενείς. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουν ανάγκη τους Έλληνες ηθαγενείς. Μπορούν να βρουν μετανάστες σε πολύ, πολύ φτηνότερο κόστος απαταχουγής. Από καταστραμμένες χώρες, άλλο τίποτα. Λοιπόν, αυτό τους ενδιαφέρει. Και πρέπει να το έχουμε σαφέστατο αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να μας αφήσουν να κουνηθούμε εκτός ευρώ. Με κανέναν τρόπο. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα έχουμε ευρώ. Απαραίτητα. Ναι, κατανοητό αυτό που λέτε.
Εξαρτάται και από εμάς. Πείτε να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Να σας πάρετε λίγο στην Κύπρο. Μου έγραφε το πρωί μια φίλη μου συνάδελφος από τη Λευκοσία. 2 μήνες απλήρωτη και συνεχίζουμε. Έτσι ξύπνησα σήμερα. Ναι. Με αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Κύπρος αυτή τη στιγμή, εγώ τους είχα κάνει μια πρόβλεψη ότι θα είναι ύφεση πάνω από 8%, επιβεβαιώνομαι, το πιθανότερο να χτυπήσει ύφεση στον πρώτο χρόνο διψήφιο αριθμό. Αλλά ελπίζω να έχουν κάποιο Γεωργίου και εκεί, να μαγειρέψει τα στοιχεία ώστε να μην εμφανιστεί αυτό το πράγμα. Όμως η πτώση τζίρου αυτή τη στιγμή στην οικονομία και κυρίως στην οικονομία των υπηρεσιών στην οποία βασίζεται η Κύπρος είναι διψήφια. Δηλαδή έχει πέσει πάνω από 20 με 30% κατά μέσον όρο. Εκτιμάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τα ελληνικά κεντρικά μέσα ενημέρωσης να ξεχάσουμε την Κύπρο? Βέβαια, γιατί δεν ακούμε τίποτα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και στην Κύπρο. Μάλιστα. Εάν ακούσετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο, κυρίως τα κρατικά και τα επίσημα κόμματα στη Βουλή, νομίζεις ότι κατοικοεδρεύουν σε άλλη χώρα. Δεν έγινε τίποτα δηλαδή. Σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Εν τω μεταξύ, η ανεργία της Κύπρου αυτή τη στιγμή χτυπάει το 30%. Mm-hmm. Είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα. Καθυστερούν συστηματικά και εσκεμμένα να βγάλουν στοιχεία αυτό το πράγμα, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που δουλεύουν. Κατά φημισμό. Λοιπόν, όπως και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν, αλλά δεν πληρώνονται. Ναι. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν δεν πληρώνονται. Υπάρχουν όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι, που αμείβουν με κουπόνια τους εργαζόμενους. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχεις έναν όμιλο, για παράδειγμα, και έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης και ταυτόχρονα έχεις και ένα πολυκατάστημα που είναι με ρούχα, παπούτσια κτλ. Ή ξέρω εγώ και ένα σούπερ μάρκετ. Ο εργοδότης είχε τη φαϊνή ιδέα να πληρώνει τους εργαζόμενους με κουπόνια, ώστε να πάνε να παίρνουν παπούτσια ή ξέρω εγώ τα άλλα είδη που χρειάζονται από τις άλλες εταιρείες του ομίλου. Βεβαίως, πώς πληρώνεις δάνειο και ενίκεια με κουπόνια, αυτό δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη. Και πώς θα φας με κουπόνια, βεβαίως. Λίγο... Αυτό δεν το έχει ανακαλύψει ακόμη η ευφυΐα των εργοδοτών της Κύπρου. Πάντως, το νησί είναι χαμένο. Είναι χαμένο από χέρι. Ήδη οι πληροφορίες που έχω είναι ότι σε πολλά μαγαζιά, ακόμη και στη Λευκοσία, έχουν κάνει αποδεχτεί σαν εναλλακτικό τρόπο συναλλακτικού μέσου την τουρκική λίρα. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι εξ ανάγκης. Όταν δεν κυκλοφορεί χρήμα στην πιάτσα, όταν δεν μπορείς πλέον να υπάρχει ρευστότητα είτε για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, είτε τον ελευθεροπαγγελματία, είτε για τον οικοκυριό, τότε είναι λογικό να πηγαίνεις, να περνάς ακριβώς την πράσινη γραμμή, δεν είναι τίποτα, ακόμη και με τα πόδια μπορείς να πας, και να πας στην τουρκική τράπεζα που δανείζει με 1,5 και 2% και να πάρεις ό,τι θέλεις, όσο χρήμα θέλεις, αλλά το πάρεις σε τουρκικές λίρες. Να σας πω, μην πάτε πολύ μακριά, δεν χρειάζεται να πάμε και αυτό στην Κύπρο. Εδώ στον Εύρο που φέτος είχαμε πολύ τουρισμό από την Τουρκία, διότι οι Τούρκοι μπορεί να μην έχουν ευρώ, αλλά πλέον μπορεί να υποτιμούν και το νομισμά τους, αλλά έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, εδώ σε εμάς. Γνωστός μου που δουλεύει σερβιτόρος σε ταβέρνα, τα μπουρμπουάρ του είναι σε τουρκικές λίρες και πηγαίνει κάθε εβδομάδα και τα κάνει ευρώ. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Σε αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι. Είναι νόμος. Όταν, αυτό είναι νόμος στην οικονομία, όπου όταν το ισχυρό νόμισμα ή το καλό νόμισμα, όπως λέγεται, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν περισσεύει, δεν υπάρχει διαθέσιμο, τότε πάντα το κακό νόμισμα συμπληρώνει το κενό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τουρκική λίρα. Γι' αυτό και η λύση του εθνικού ζητήματος στην Κύπρο θα έρθει πολύ πιο ομαλά. Θα αγοραστεί η Κυπριακή Δημοκρατία από τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση έχω. Όπως σας ρώτησα για την Κύπρο που έχει εξαφανιστεί από τα μέσα ενημέρωσης, διακρίνω και στον ευρωπαϊκό τύπο, έτσι τον παρακολουθώ, όχι τακτικά, αλλά τον παρακολουθώ όσο μπορώ και εγώ. Λίγο σαν να έχουν ηρεμήσει με Πορτογαλία, Ιταλία κτλ. Και επικεντρώνεται όλη η ματιά τους εδώ. Γιατί συμβαίνει αυτό, τα λύσαν οι άλλοι τα προβλήματά τους? Όχι βέβαια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα να έχει λύσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι φέτος θα έχει περίπου 1 με 1,2. Ύφεση και αυτό βεβαίως δείχνει το ότι δεν μπορεί ολόκληρη η Ευρωζώνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ύφεσης και της κρίσης χρέους. Από την άλλη μεριά, οι οικονομίες αυτές για τις οποίες συζητάμε, είτε είναι η Πορτογαλία, είτε έχουν μια σειρά ιδιορυθμίες που δεν εμφανίζουν την κάθε πτώση που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, από στα 3 χρόνια των μνημονίων, έχει χάσει περίπου 25% από το ΑΕΠ της. Mm-hmm. Από το καθάριστο χώρο προϊόντες, δηλαδή το συνολικό προϊόν που παράγει η οικονομία και τις υπηρεσίες.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση που έχει υποστεί η χώρα σε αυτή τη διάρκεια μέσα στην Ευρώπη, γενικά. Είτε με την Ευρώπη, με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση παλιότερα. Είμαστε πρωτοπόροι στο είδος. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν οφείλεται σε κάποια γενική ύφεση, οφείλεται στις πολιτικές που επιβάλλονται. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι επειδή έχει εμπλακεί αυτή η διαδικασία με την ύφεση στην Ευρωζώνη, πιέζονται τα ευρωπαϊκά επιτελεία να επιταχύνουν τη διαδικασία διάλυσης της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να μην επιβαρύνει την κατάσταση της συνολικής Ευρωζώνης. Αυτό είναι. Και το τι εννοούμε διάλυση, εννοούμε κάτι πολύ απλό. Θα πρέπει να διαλυθεί ολοκληρωτικά όσο το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, αλλά και τα τιμαλφή της χώρας, ναι, λέμε φυσικός, οκτός πλούς κτλ., να πουληθούν προς όφελος των ξένων, των ξένων και των ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου να ενισχύσουν το σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Ώστε η Γερμανία να συνεχίσει να αναπτύσσεται δηλαδή, έστω και εικονικά. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε. Απλώς το καταλαβαίνουμε, εμένα δεν ξέρω αν το αφομοιώνουμε πλέον ως λαός αυτό που λέτε. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία, τουλάχιστον το υγιές κομμάτι που ξέρει ακόμη να σκέφτεται, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που δυστυχώς έχει χάσει τον τρόπο να σκέφτεται. Ναι. Έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, είτε γιατί ζει για το ξεροκόμματο. Λοιπόν, είτε γιατί η προσκόλληση στα κόμματα του έχει προκαλέσει ανήκε στο βλάβη. Λοιπόν, οφείλουμε να μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι υγιής ακόμη. Έχει καταλάβει ότι γενικά συμβαίνει. Δεν έχει σημασία το πώς το ερμηνεύει. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο να ερμηνεύουμε όλα τα γεγονότα. Το σημαντικό είναι να αντιληφθεί το γεγονός. Εγώ το λέω με την έννοια αν τελικά το ερμηνεύει ο κόσμος σε πράξεις. Γιατί δεν... Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Είναι το πιο δύσκολο γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες, αν θέλετε και στον Έλληνα βαθιά μέσα, του έχει απομείνει το στίγμα του ραγιά. Ναι, πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω σε αυτό πάρα πολύ μαζί σας. Στις τελευταίες δεκαετίες, μάλιστα, καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα. Του καλλιεργήθηκε ένα συστηματικός επαρχιωτισμός σε επίπεδο τέτοιο που να ντρέπεται να δηλώνει Έλληνας και να του φαίνεται ωραίο το να δηλώνει Ευρωπαίος. Λοιπόν, αυτός είναι μια νέα μορφή εσχρούρα αγιαρισμού που δεν επιτρέπει σήμερα στον Έλληνα να διεκδικήσει αυτά που θεωρούν αυτονόητα οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί και τα διεκδικούν με τον τρόπο τους. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν υποστεί και αυτή τη συντριβή που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία. Γιατί λένε και ένα όχι, βρε αδερφέ. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι ακόμη και αυτοί σε μια φάση να απαλλαγούν από αυτή την χούντα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί το ευρώ και η ευρωζώνη χούντα είναι, δεν είναι τίποτα χειρότερο. Πολύ και μάλιστα πολύ χειρότερη από τους συνταγματαρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά, βρε αδερφέ, λένε και ένα όχι. Κάνουν μια κινητοποίηση και σταματάνε κάποια πολιτική. Ναι. Ενώ σε εμάς εδώ αυτός ο ραγιαδισμός μας έχει στοιχήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Και εγώ επίσης. Γεια χαρά. Άντιο. Αυτά λοιπόν.